Κόψατε αυτό που λέγαμε στα παιδιά να έρθουν προ εκείνο που περιμέναν τα κοριτσόπουλα όλα για να βγουν φωτογραφία. Το κόψε, Αρτεμούλα, αυτό. Βρέστο μου να το δείξουμε. Ναι, ναι. Ε, εννοείται, παιδιά, ότι το θέλω αυτό. Α, δεν το μόνταρε εσύ. Λοιπόν, καλωσορίζω έναν άνθρωπο, μην τον δείξετε ακόμη, για τον οποίο μου μια παλιά του δασκάλα. Μου λέει, είναι ο μικρότερος παίκτη στην Ελλάδα. Ε, θέλω να την δει στην περίπτωση του. του τηλεφωνώ πριν κάμποσε μέρε και ακούω ένα μεγάλο άνθρωπο. Λέω: Ψάχνω τον Νίκο. Λέω: Εγώ είμαι. Λέω: Πόσο είσαι, ρε, άνθρωπε. Λέει: 19. Και γιατί εγώ ακούω έναν μπάσο άνθρωπο, σαν να σε 40. Γιατί λέω τώρα, δεν μου είχε διευκρινίσει και τι σημαίνει ο νεότερο καραγκιό ο παίκτη. Και λέω: Εντάξει, μπορεί ξέρω, να έχουν παλιώσει όλοι οι άλλοι και να κάνω σαραντάρι τον άκουσα. Και είναι ο 19χρονο Νίκο Γκουντούρα, που είναι Θεσσαλόπε. Δηλαδή, γεννήθηκε στη Λάρισα, μεγάλωσε στο βόλο, βέβαια. Αλλά οι ρίζε του είναι στην Κρανιά Ελασσόνα, είναι στην ε, κοντινή σε μαζδες, κάτι των ε, Γρεβενών. Ρεβενά. Έτσι. Καλώ τον. Και είναι αυτό το 19χρονο. <χαι> πάλι καράκι. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω από κοντά. Χαίρομαι πάρα πολύ που με έχει στην εκπομπή σου. Λοιπόν, σου έχω φέρει και ένα δώρο εδώ πέρα να το χαρί. Τι λε τώρα. Κάτι από εμένα. Ορίστε, ο Καραγκιόζης Θα έχω τον δικό μου Καραγκιόζη. Το δικό σου Καραγκιόζη. Το δικό σου Καραγκιόζη. Αυτέ τι φιγούρε τι κάνει μόνο σου. Όλα. Όλα. Ένα Καραγκιόζη που έχει τα κάνει όλα μόνο του. Και τις φιγούρες... Δεν έχετε ένα εργαστήρι που μα προμηθεύεστε και εσεί να γράψετε τι ιστορίε. Έλα ρε, εσύ, τι Ενή... ωραίο δώρο μου έκανε. Σε ευχαριστώ, έχει, Φίλε. Μου. Έχει ψυχή. Το έχω παίξει αυτό το πράγμα, αυτή τη φιγούρα σε φεστιβάλ Κάνε και σε παραστάσει. Ναι. Μα, μα, μα ε, έχει φθορά, είναι φανερό, αλλά ναι. αυτό το κάνει και πιο ναι. ωραίο και πιο γοητευτικό. Ευχαριστώ πάρα πάρα Εγώ πολύ. σε ευχαριστώ. Εγώ τι λε τώρα, Θα το κορνιζάρουμε και θα το έχουμε εδώ, έτσι να σε θυμόμαστε. Αν και θα μας απασχολήσεις Ακούστε τώρα τι έγινε. Είναι μόλις 12 ετών, γνωρίζει έναν παίκτη, τον δημοτοβουλίο Και μουσικό. Πάει στην αρχή. Ω βοηθό του πίσω από τον Περντέ και του λέει και πολύ σωστά σου είπε ο, ο Λαϊμονή, τον οποίο εκτιμώ, δάσκαλό σου, ότι μην νιώθει άσχημα που αγαπά το θέατρο σκιών. Mm. Γιατί τώρα δεν ξέρω, τα άλλα παιδιά μπορεί να και να σε κοροϊδεύαν που έπαιζε καραγκιόζη. Ε, τα άλλα τα παιδιά το έβλεπαν. που δεν έπαιζε PlayStation ναι. και τώρα δεν κάνει yeah. να λέω και τέτοια γράμματα. Όχι αλλά... τι με πείραξε τότε. Λέω ακόμα καλύτερα. Δηλαδή διαφέρει από του υπόλοιπου. Όταν κάνει κάτι να μην πειράζει. Όχι αλλά yeah. ε, τα παιδιά ξέρουμε ότι έχουν ε, σκληρέ διαθέσει yeah. απέναντι στα παιδιά yeah. που διαφέρουν. Yeah. Ακριβώ. Σε Ακριβώς. κάθε είδου διαφορά. Δεν, ε, δεν υπάρχει ανοχή σε αυτέ τι ηλικίε. Ε, εσύ στα 12 λοιπόν, τι μίλησε στην καρδιά σου αυτό το πράγμα. Ναι, yeah. μπορεί να το περιγράψει στα τέσσερα Να φανταστεί, είδα πρώτη φορά θέατρο σκιών. Μαγεύτηκα. Όλοι έχουμε δει θέατρο. Όλοι έχουμε δει. Ω παιδιά. Μαγεία. Όταν λέω μαγεία, το μαγεία ερωτεύτηκε αυτό το πράγμα. Ναι. ναι. Και γιατί άργησε να εκδηλωθεί, γιατί περίμενε μέχρι τα 12. Στα 12 έπαιξα την πρώτη μου παράσταση. Πιο πριν έτυχα, έτυχα φίγουρε, μάθαινα τι ιστορίε. Έβλεπα βίντεο τότε που έβγαινε ο Σπαθάρης και ο Σπυρόπουλο ε, ...επαναλήψε στην κρατική, ναι. στην ΕΡΤ. Αλλά εσύ δεν τον πρόλαβε τον Σπαθάρη. Τον πρόλαβε. σε βίντεο Σε βίντεο. Okay. Όλα σε και προσπαθούσα να μοιάσω κάπου, να κάνω κάτι. Ώσπου στα 12 μου, και πριν τα 12, το 2010, 10 χρονών, μου φτιάχνουν ο μου μια σκηνή στο χωριό. Λοιπόν, επειδή ήξερε μας... την τρέλα σου. Ναι. Ναι, και επειδή ο παππού μου είναι καλό μα. Όταν μας, λέμε μας, στο χωριό, που στην κρανιά. Στην κρανιά, στην κρανιά λοιπόν. Και μου φτιάχνει ένα κάδρο. Πανί δεν είχα σκεφτεί. Κρανιά ελασσόνα, γιατί υπάρχει ελασσόνας. κρανιά προποτά μου, έτσι. Ναι. Στα τρελά. Λοιπόν, και μου φτιάχνει ένα κάδρο με ξύλα. Και λέω τώρα πανί άσπρο δεν έχω βρίσκω ένα τραπεζομάντιλο τη γιαγιά μου. Παίρνω το τραπεζομάντιλο ε, και διτώ γύρω-γύρω στο χέρι. <laughs> 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 λοιπόν, δαντελίτσα ακριβώ. Τεντώνω το τραπεζομάντιλο, το σκίζω και σε κάποια σημεία και αρχίζω το βράδυ. Βάλαμε με τον παππού μια λάμπα από πίσω από τη σκηνή. Θεατέ η γιαγιά και η γειτόνισσα η κυρία Δέσπινα και αρχίζω εγώ παράσταση. Ε, όπα! Έρετα χαρώ εγώ η οικογένεια. Μόλι αντιλαμβάνεται για αυτό τα τελείωσε η παράσταση ότι ήταν το καλό τη στο τραπεζομάτιλο, μάντιλο, άρχισα να με κυνηγάει με την παντόφλα. Προφανώ. Ε, και πολύ... εσύ, ρε, πόσο έχει ένα ύφασμα να πα ε, να το τότε... πάρει, Πιτσιρικά... αλλά πού να το βρει στο χωριό. Ε, πιτσιρικάκι. Είχαμε ε, στο χωριό ναι. τότε. Ε. Τι να κάνει εκείνη τη στιγμή, λε, θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Θέλω να κάνω. Δεν έπαιρνε ένα παλιό σεντόνι κι εσύ. Ε, γιατί λοιπόν, μου <laughs> έτσι, έτσι ξεκινάνε <laughs> ναι. όλα. Έχετε, τον έχετε δει ότι είναι και φοβερός ηθοποιός. Έτσι, την άνεση που έχει, το σώμα του, αυτά όλα, είναι και ηθοποιάρα. Είναι καλός ηθοποιός. Τώρα λέω σε έναν φίλο του που είναι πίσω και μας τραβάει. Ε, και... Τα έχει έχεις παντρέψει και τα δυο. Ναι. Έχεις παίξει σε πολλές παραστάσεις, παρά των νεαρών. Του, ναι. Και σε αυτό με βοήθησε πάρα... Εντάξει, παρα... τώρα όταν να λέμε ναι. παραστάσεις, μην τις φανταστείτε επαγγελματικέ όλες. Κάποιες επαγγελματικέ, ναι. κάποιες στο σχολείο, κάποιες ερασιτεχνικές κλπ. Αλλά η αγάπη μα είναι εδώ. Είσαι. Η αγάπη είναι αυτό, αλλά το παντρεύομαι μαζί με το θέατρο. Γιατί πρέπει να πάρει το ύφο. Όταν κλαίει, α πούμε, μία φιγούρα, πρέπει να κάνω μία γυναίκα κάπω. Πρέπει ταυτόχρονα από πίσω και εγώ να πάρω την ίδια κίνηση. Όταν κάνω τον καραγκιόζη ας πούμε, που κλαίει, πρέπει να κλαίω κι εγώ. Ή όταν γελάει, πρέπει να γελάω κι εγώ. Ναι, ναι πρέπει... είναι ευδιάκριτο ναι, αυτό και στη ναι. φωνή, γιατί ναι, ναι, εκεί που δεν έχει ο άλλο εικόνα του ανθρώπου. Πρέπει όλα να τα καταλαβαίνει από τη φωνή. Ακριβώ. Μα του λέω έτσι, ρε παιδί μου, μιλά και στην κανονική. Την τοποθέτηση μου λέει, την τοποθέτησα. Γιατί πώ εγώ πιτσυρίκο να κάνω μεγάλου ηλικιωμένου ναι. ανθρώπους. ανθρώπου. Ναι. Δεν γινόταν αλλιώ. Οπότε την τοποθέτησε και την και εκεί τη φωνή. Και έπειτα και στο ράδιο, όταν έκανε εκπομπέ στο ραδιόφωνο, πάλι με καραγκιόζει, αλλά μέσα είχε και αφηγήσει από τη φωνή μου. Δεν μπορούσα εγώ να βάλω μια ψηλή φωνή, την κανονική ε, φωνή. Έπρεπε. έπρεπε να ε, φτιάξω κάπου στη ούτε και τώρα στα 19 η φωνή σου, αν δεν την είχε τοποθετήσει. Θα μας παίξει ζωντανά ή να παίξουμε το βίντεο. είναι Θα 35. παίξω ζωντανά. Χίλιες φορές καλύτερα ζωντανά. Ωραία. Ναι. Ζωντανά. Λοιπόν, αφήστε το βίντεο. Ζωντανά λοιπόν. Το κοντινό του και να παίξει ζωντανά. Λοιπόν, είναι τώρα ένα στιγμιότυπο, να τα κατεβάσω λιγάκι για να φαινόμαστε, mm. ένα στιγμιότυπο από τον Καραγκιόζη και τον Μπαρμπαγιώργο από το έργο τα παντρολογήματα του Μπαρμπαγιώργου. Αυτό περίμενε, το έχει εσύ γράψει το έργο. Αυτό το έργο είναι από παλιά. Οκ. Okay. Από παλιά. Και η και, ατάκα και είναι παλιά. Αυτή. Έχουμε και την τύπησα με την οποία παντρολογεί το Μπαρμπαγιώργο. Όχι. Όχι. Okay. Όχι. Okay. Okay. Λοιπόν, yeah. και προσπαθεί τώρα ο Καραγκιόζη να πείσει τον Μπαρμπαγιώργο να πάρει την κοπέλα. Yeah. Λοιπόν, ξεκινάει. Ρε μπάρμπα, για δεν την παίρνει, ρε μπάρμπα, την κοπελίτσα που σ' αγαπάει, που σε εκτιμάει. Δεν την παίρνω, ρε. Γιατί? Είναι κουτσί. Ωχ. Τι κουτσί είναι Εγώ το ποδαράκι τη είναι κοντούτσικο. Ωραία δεν την παίρνω σε λέω ρε. Είναι κουτσί. Τούνα θέμα το Λοιπόν μπάρμα. Α. Πες ότι δεν είναι κουτσί. Δεν είναι κουτσί. Και την παντρεύεσαι. Την παντρεύομαι. Πρώτη μέρα ξεκινάνε οι γάμοι, τα πανηγύρια, οι εκδηλώσει. Αχά. Δεύτερη μέρα χορεύει όλο το χωριό. Αχά. Τρίτη μέρα, αφού τελειώσουν μου οι γάμοι, τα πανηγύρια κιόλα, ξεκινάει αυτή να καθαρίσει. Καθαρίζει, καθαρίζει, σκουπίζει, σκουπίζει. Ξεκινάει, πάει πάνω στο φεγγίτι, ανεβαίνει στη σκάλα. Γλιστάει μπαμ, μπαμ. Πέφτει κάτω, πέφτει κάτω. Δεν θα πληρώσει ρε μπάρμπα τον γιατρό να την κάνει καλά. Θα πληρώσω. Δεν θα δώσει ρε μπάρμπα κάνα φάκελάκι έτσι στα κρυφά να γίνει πιο γρήγορα καλά. Ωραία θα δώσω. Δεν θα δώσει και στα φάρμακα άλλα δυο χιλιάρικα. Θα δώσω. Τότε ρε μπάρμα, γιατί δεν την παίρνεις έτοιμη κουτσή, να μην πληρώνεις <laughs> και τα έξοδα. Είσαι μορφή, ε. Μορφή. Είσαι, είσαι. Λες. Να πούμε, τις ξέρεις τις ημερομηνίε ότι θα είσαι στο Fashion City Outlet με δύο παραστάσεις. Τι Τις έχετε κλείσει. Ε, 15 του μήνα. Ωραία. 15 να το ξέρετε, δεκεμβρίου. τι ώρα. Η ώρα 6. Εννοείται ελεύθερη yeah. η Εννοείται. εκεί. Έτσι στο Fashion City Outlet, 15 λοιπόν που είναι Κυριακή. Ναι, και 23 του μήνα. Και προπαραμονή των Χριστουγέννων, ναι, 23 του μήνα στο Fashion City Outlet. Να πούμε εντωμεταξύ. Πες γρήγορα, γιατί θα πάω λέω σε γρήγορα, Λέω γρήγορα, φίλε και φίλοι. Λοιπόν, ε, και την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου, ναι. η ομάδα μας Μαντζέλο Show θα είναι εδώ στο Old City. Με Ρώτατε. ένα μοναδικό μαγικό σόου και στη συνέχεια καραγκιόζει με το έργο Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη. Άρα και ταχυδακτηλουργό. Ναι. Και ναι. καραγκιόζει. Ναι, θα είναι ο, 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 ο Μάγο Ματζέλο μαζί μα. Συγγνώμη. Λοιπόν, έναρξη 6 ώρα το απόγευμα και είσοδο ελεύθερη για όλου. Να σε καλά. Χάρηκα Σας πολύ που σε γνώρισα. Είπαμε είσαι μορφή.